Έχουν δημοσιευτεί τα συγκεκριμένα βίντεο. Είναι δύο τα τούνελ της Χεσμπολά που εντόπισαν και κατέστρεψαν οι δυνάμεις του Ισραήλ. Το πρώτο τούνελ είναι ένα κέντρο διοίκησης της Χεσμπολά, αρκετά μέτρα κάτω από το έδαφος. Και το δεύτερο αποτελεί ένα επίσης τούνελ που χρησιμοποιούταν ως αποθήκη οπλισμού της ομάδας ελίτ της Ραντουγάν. Της Χεσμπολά και εκεί όπως φαίνονται και στις χαρακτηριστικές εικόνες υπάρχουν τουφέκια, πυρομαχικά, RPGs, ρουκέτες, όλα αυτά που όπως ισχυρίζει το στρατός του Ισραήλ τα χρησιμοποιούσαν για τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο ετοίμαζαν και μία εισβολή όπως ισχυρίζονται οι δυνάμεις του Ισραήλ προς το βόρειο τμήμα της χώρας του Ισραήλ. Και βέβαια ενώ συμβαίνουν όλα αυτά να πούμε ότι συνεχίζονται ισχυροί βομβαρδισμοί σε όλο τον Νότιο Λίβανο. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στα σύνορα και ακούμε συνεχώς και τον ήχο του πυροβολικού. Με μια ματιά διαπιστώνουμε ότι και οι οικισμοί του Νοτιού Λιβάνου είναι πνιγμένοι στον καπνό εξαιτίας των συνεχών επιθέσεων από τις δυνάμεις του Ισραήλ. Και παράλληλα η Χεσμπολά απαντά με εκτοξεύσεις ρουκετών προς το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Ήδη από το πρωί είχαμε σιρήνες και προς το κεντρικό τμήμα της χώρας, αλλά και στα βόρεια, στην Χάιφα και στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και στους οικισμούς κοντά στα σύνορα, γίνονται αναχαιτήσεις, ενώ υπάρχουν και πτώσεις και σε ανοιχτά πεδία. Έχουμε όμως εξελίξεις και ως προς το διπλωματικό επίπεδο για τις διαπραγματεύσεις, για την απελευθέρωση των ομήλων και την κατάβαση του πυρός. Είδαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε την συμφωνία Νετανιάχου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Οι πληροφορίες μας λένε ότι τουλάχιστον από το Ισραήλ ισχυρίζονται και θέτουν στο τραπέζι μια συμφωνία κατάβασης του πυρός περίπου 2 εβδομάδων και απελευθέρωσης 4 ομήρων. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται αποδεκτό από τη Χαμάς μέχρι αυτήν την ώρα, η οποία ζητά να σταματήσει πλήρως η επιθετικότητα του Ισραήλ. Και πριν από λίγο επέστρεψε εδώ στο Ισραήλ μετά από συνομιλίες που είχε με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, ο επικεφαλής της Μοσάντ, ενώ την Κυριακή αναμένεται να βρεθεί στο Κάιρο, όπου θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μετά από 2 μήνες και με αμερικανική αντιπροσωπεία και με τον επικεφαλής του CIA, με αντιπροσωπεία του Κατάρ όπως και της Αιγύπτου. Μάλιστα, Δαμαντία Λιόλιου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.